Λοιπόν, θα πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται και με το κομμάτι των σχολικών μονάδων. Λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία. Καλησπέριζω το μέλος της ΟΛΜΕ, τον κύριο Νεκτάριο Κορδί. Καλησπέρα σας, κύριε Κορδί. Καλησπέρα, κυρία Τζεμιδάκη, και καλό απόγευμα σε όσους και όσες μας ακούνε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, κύριε Κορδί, μαζί κάποιες από τις σημαντικές αλλαγές οι οποίες φαίνεται πως φέρνει το Υπουργείο Παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι θα έχουμε τη νέα σχολική χρονιά απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων ή την επαναφορά, αν θέλετε, τα κινητά στη τζάντα. Αυτό το οποίο φαίνεται πως προωθεί τώρα το Υπουργείο. Παράλληλα, έχουμε επαναφορά πενθήμερης αποβολής, κάτι το οποίο θα ισχύσει, ενώ θα δούμε τι θα γίνει και με τις απουσίες, θα μας πείτε σε λίγο. Έχουμε επίσης ψηφιακό φωτιστήριο, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο, τι πρόκειται να γίνει δηλαδή εκεί, και μια πλατφόρμα κατά του bullying που επίσης φαίνεται πως προωθεί το Υπουργείο, και σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό στην πρώτη ηλικίου. Αυτό νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση στο κομμάτι αυτό, διότι όντως χρειάζεται να υπάρξει και το κομμάτι αυτό και καλύτερη ενημέρωση για τις σχολές στους μαθητές. Πάμε λίγο να τις δούμε αναλυτικά τώρα αυτές τις αλλαγές, κύριε Κορδί. Το πρώτο σχόλιο σας αρχικά και με το τι αναμένεται να γίνει τη νέα σχολική χρονιά. Λοιπόν, αρχικά, κυρία Τζεμιδάκη, εχθές και είδαμε για άλλη μια φορά άλλο ένα επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης, όπου ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Πιερακάκης μας ενημέρωσαν ότι η φετινή χρονιά θα είναι η χρονιά του σχολείου και εξήγηλαν μεταξύ άλλων αυτά τα οποία αναφέρατε. Να ξεκινήσω από τη χρήση του κινητού. Η χρήση του κινητού δεν χρειαζόταν να φτάσουμε στο χθες για να έχουμε όλα αυτά τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Η χρήση του κινητού δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου. Τώρα, αν το κινητό θα είναι στην τάξη ή δεν θα είναι στην τάξη, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ θέλω να σας πω εξ αρχής και με γενναιότητα ότι προφανώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό μέσα στην τάξη. Γιατί το κινητό χρησιμοποιείται πολλές φορές για διαπόμπευση είτε μαθητών είτε εκπαιδευτικών. Και γνωρίζετε και εσείς καλύτερα και από μένα ότι πολλές φορές το κινητό έχουμε το σκηνικό να δύο παιδιά να αλληλοχτυπιόνται και οι υπόλοιποι να καταγράφουμε το κινητό, το σκηνικό αυτό, αντί να μπαίνουν στη μέση να ηρεμήσει η κατάσταση. Επομένως, δεν θα δυστυχήσει κάποιος αν δεν έχει το κινητό. Προφανώς το σχολείο έχει και τηλέφωνα, έχει και τα πάντα για να ενημερωθούν και οι γονείς. Άρα εμείς δεν είμαστε στη λογική του άσπρου μαύρου. Οφείλω να σας πω όμως εξ αρχής ότι κάποιοι μάλλον δεν έχουν ζήσει ποτέ την παιδική τους ηλικία, διότι γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι όσες απαγορεύσεις και να βάλεις σε ένα παιδί, δεν πρόκειται να πετύχεις κάτι. Δηλαδή, αν πούμε σε ένα μαθητή, δεν θα ανοίξεις την πόρτα που είναι απέναντί σου, γιατί δεν επιτρέπεται να δεις τι έχει πίσω από αυτή την πόρτα, ή σε ένα παιδί, αν το πούμε, είναι σίγουρο θα την ανοίξει. Επομένως, αυτό που είδαμε χθες για να πάω στις αποβολές είναι μια αυστηροποίηση των ποινών. Είναι αυτό που λέμε ποινολόγιο. Και ευτυχώς δεν είδαμε χθες, κύριε Τζεμιδάκη, και την επαναφορά της σχολικής ποδιάς. Διότι σας ξαναλέω και το έχω ξαναπεί, η αυστηροποίηση των ποινών είναι ένα εργαλείο χρήσιμο. Αλλά εάν πιστεύουν κάποιοι, επειδή αναφέρθηκαν και στο stop bullying, ότι με την αυστηροποίηση των ποινών μόνο θα εξαλειφθεί η ενδοσχολική βία και η παραβατικότητα, είναι γελασμένοι. Όσο αυστηροποίηση και αν υπάρχει στις ποινές. Θυμίζω ότι η βία και η παραβατικότητα οξύνθηκε ραγδαία μετά την πανδημία, μετά τον εγκλεισμό των παιδιών, μετά την αποσχολιοποίηση των μαθητών μας, και ως εκ τούτου, ακόμα και αν έχουμε αυτό το εργαλείο, ξαναλέω ότι πρέπει να το έχουμε, όταν ένα παιδί κάνει κάτι ακραίο πρέπει να υπάρχει τιμωρία, δεν θα εξαλειφθεί η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός με τις ψηφιακές πλατφόρμες του Πιερακάκη. Σε σχέση με τα ψηφιακά, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός που βλέπω, προφανώς είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό. Θα γίνεται ουσιαστική δουλειά, διότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που τα περισσότερα παιδιά στοχεύουν στις σχολές υψηλής ζήτησης, στις δημοφιλείς σχολές. Θα πω ένα παράδειγμα. Η χώρα δεν μπορεί να αντέξει τους απόφοιτους των νομικών σχολών. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός αποφύτων των νομικών σχολών. Ξέρετε ότι το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι το παιδί να γίνει γιατρός παράδειγμα. Και δικηγόρος. Ναι, ναι. Σωστά. Επομένως, χρειάζεται ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, αρκεί να διδάσκεται με σωστό και να οργανώνεται με σωστό τρόπο.
Έτσι. Το ψηφιακό τώρα φροντιστήριο που είδαμε, κύριε Κορδί, εκεί πέρα τι φαίνεται πως θα προχωρήσει τώρα? Αυτό που είναι σίγουρο και μπορώ να σας το διαβεβαιώσω από σήμερα είναι ότι το ψηφιακό σχολείο, όπως είπαν χθες, δεν αφορά τα παιδιά της Γάβδου. Διότι είναι ωραίο να λέμε ότι οι δύο μαθητές του Γάβδου θα έχουν τρεις εκπαιδευτικούς με φυσική παρουσία και οι άλλοι θα είναι από την πλατφόρμα. Αλλά όπως σας έχω ξαναπεί, θυμηθείτε το, όποτε θέλετε να το ξαναδούμε, δεν θα αφορά τα δύο παιδιά της Γάβδου. Η δραματική μείωση του αριθμού των μαθητών. Το απίστευτο πετσόκωμα τμήματων που έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Εμείς σήμερα δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των τμήματων που κλείνουν. Μπορώ να σας πω ένα νούμερο. Είναι πολύ πάνω από 1000. Θα σας πάω πολύ και σε αυτό. Και στο τμήμα. Κλείσιμο, αλλά και στις συγχωνεύσεις, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Θα το δούμε και πάλι μπροστά μας, γιατί εμάς εδώ μας επηρέασε αρκετά. Ας ελπίσουμε να μην το δούμε έτσι πιο αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Να σας πάω λίγο όμως τώρα σε μία ερώτηση ενός φίλου τηλεθεατή, προφανώς εκπαιδευτικού, την καλησπέρα μας, για το εάν η ΟΛΜΕ έχει λάβει απαντήσεις από το Υπουργείο για αυξήσεις μισθών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, που είναι 775 ευρώ, και επίσης για τα προβλήματα στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά. Τι γίνεται με αυτό, αυτό το οποίο... Προχωρήστε να πάτε, κύριε Κορδί. Εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα και τα δύο. Η ΟΛΜΕ έχει καταθέσει σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών, που μεταξύ άλλων αναφέρεται και στο οικονομικό ζήτημα. 2 Σεπτέμβρη τη Δευτέρα, κύριε Τζεμιδάκη, οι νεοδιόριστοι θα πάνε στα νησιά των Κυκλάδων και θα έχουν πρώτο μισθό 776 ευρώ. Εκ των οποίων τουλάχιστον τα 500 θα χρειαστεί να τα δώσουν για να νοικιάσουν ένα δωμάτιο, αν το βρουν. Διότι σας διαβεβαιώ ότι έχουμε καταγγελίες και σήμερα ότι σε πολλά νησιά τους ζητάνε να πληρώσουν Airbnb 100 ευρώ ημερησίως για όλο το Σεπτέμβρη, παρακαλώ. Πιστεύτε. Και πείτε μου αν μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά έχουμε, και όχι, λοιπόν, πώς θα ζήσει. Μα δεν βγαίνει κιόλας και στο κομμάτι του μισθού, κύριε Κορδί, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέτε. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαι και στην ΑΔΕΔΗ, θέλω να σας πω δύο πληροφορίες. Πριν από λίγο είχαμε Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΗ. Τη Δευτέρα που έρχεται η ΑΔΕΔΗ θα κάνει παρέμβαση στη Ρόδο αρχικά, όπου υπάρχει το πρόβλημα, αν θυμόσαστε, με μια καταγγελία εκπαιδευτικού που κοιμάται στο αμάξι του, γιατί δεν έχει χρήματα για να νοικιάσει, δεν φτάνουν τα χρήματα. Η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ, οι γονείς και η Ομοσπονδία των Εργαζόμενων ΕΕΠ και ΒΟΥΠΟΥ στην ειδική αγωγή. Εχθές είχαμε σύσκεψη στα γραφεία της ΔΟΕ. Την Τετάρτη που μας έρχεται, 4 του μηνός, έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας. Τις αμέσως επόμενες μέρες κάνουμε συνέντευξη τύπου κοινή. Δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο εκπαιδευτικό μέτωπο. Θέλουμε τη συμμετοχή όλης της κοινωνίας και της τοπικής κοινωνίας της Καβάλας, διότι πρέπει να αναδειχθούν αυτά τα θέματα. Τα θέματα δηλαδή όχι της επιβίωσης των εκπαιδευτικών, η οποία δεν υφίσταται σήμερα. Η εκπαιδευτική είναι σε εξαθλίωση. Αλλά το αυτονόητο δικαίωμα στη στέγαση των εκπαιδευτικών, το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών της Καβάλας να κάνουν μάθημα σε αξιοπρεπείς τάξεις, όχι 25, 26 και 27 παιδιά, 26-27 γυμνάσιο Λύκειο, 25 στο Δημοτικό, και μετά να λέμε ότι έχουμε ανάγκη ψηφιακό φροντιστήριο. Προφανώς θα έχουμε ανάγκη ψηφιακό φροντιστήριο όταν έχει 27 και 28 παιδιά σε μια τάξη. Και προφανέστατα αυτά. Η ΟΛΜΕ λοιπόν, η οποία είναι σε αποκλεισμό από το Υπουργείο, θα ζητήσει την Τετάρτη συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη, διότι είναι καλά τα επικοινωνιακά θεάματα, αλλά να πάμε στην ουσία. Θα ζητήσουμε συνάντηση με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, θα ζητήσουμε συνάντηση και με το Υπουργείο Εσωτερικών, για να δούμε πώς μπορεί να λυθεί άμεσα το πρόβλημα. Όχι με ευχολόγια, άμεσα. Με το να γίνει δέσμευση κάποιων κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν. Μπράβο, αυτοί άνθρωποι. Αυτό είναι και το ζητούμενο, για να μπορούν να μείνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί πηγαίνουν εκεί πέρα, ασκούν το λειτουργήμά τους, κάνουν τη δουλειά τους ουσιαστικά, αλλά όπως το είπατε τώρα, 100 ευρώ ημερησίως, ένα Airbnb, δεν βγαίνουν αυτοί. Πώς θα βγουν, τι θα γίνει δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό. Δεν πάνε για διακοπές δηλαδή οι άνθρωποι εκεί πέρα, έτσι. Δεν θα πάρουν το κατάλημα για να το νοικιάσουν, για να μείνουν, για να κάνουν μπάνια, οτιδήποτε. Θα πάνε στο σχολείο για να διδάξουν τα παιδάκια τα οποία βρίσκονται εκεί. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα το οποίο δημιουργεί το. Για μία ακόμη χρονιά, εγώ θα πω βέβαια, δυστυχώς δημιουργείται το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς να έχουμε πάλι λύση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και το οποίο φυσικά θα πρέπει να το δούμε πιο ζεστά, όπως το είπατε, και στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί καλά όλα αυτά τα οποία γίνονται.
γίνονται ωραίες οι αλλαγές, ωραίες οι ανακοινώσεις οι οποίες υπάρχουν, αλλά να δούμε και λίγο και κάποια θέματα ουσίας που αφορούν και τους εκπαιδευτικούς. Να τους κρατούμε δηλαδή στο δημόσιο σύστημα παιδείας και να μην πηγαίνουν φυσικά στο ιδιωτικό, έτσι, ή και αν εφόσον το επιλέξουν μετά, αν θέλουν να πάνε. Τώρα, τι γίνεται με διορισμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, έχουμε ερώτημα, κύριε Κορδί. Με τα τωρινά δεδομένα, και επειδή πανηγυρίζει η κυβέρνηση, το Σεπτέμβρη θα υπάρχει για μία μόνο μέρα τη βδομάδα ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία. Μία μέρα τη βδομάδα. Τις άλλες τέσσερις μέρες οι εκπαιδευτικοί παίζουν πολλές φορές τον ρόλο του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού. Οι διορισμοί που έγιναν, οι 10.000, είναι καλοδεχούμενοι. Αλλά οι ανάγκες είναι τεράστιες. Εμείς λέμε το εξής απλό. Ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός σε ένα σχολείο για όλη τη βδομάδα. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργήσει έργο. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε σε μια εξάλληψη της ενδοσχολικής βίας, της παραβατικότητας. Μόνο έτσι. Όταν ο ψυχολόγος πάει στην Καβάλα κάθε μέρα σε διαφορετικό σχολείο, πείτε μου, θα προλάβει να γνωρίσει τους μαθητές των 5 σχολείων? Δεν θα προλάβει. Τι έργο να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ακόμα και αν ξεπεράσει τον εαυτό του, τι έργο να κάνει? Δηλαδή, είναι προφανές ότι μια που μας λένε ότι είναι η χρονιά του σχολείου, να προχωρήσουν έστω και τώρα σε γενναίες προσλήψεις αναπληρωτών πλέον, γιατί έγιναν οι διορισμοί, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, που να είναι ένα σε κάθε σχολείο. Ένας. Όχι ένας αναμέρα σε κάθε σχολείο. Σωστά. Χρειάζονται για να μπορέσουμε να. Και είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Να ξεκινήσουμε με μια παραδοχή. Αν θεωρήσουμε ότι η δημόσια παιδεία είναι μια τεράστια επένδυση για αυτό που λέμε για το αύριο της χώρας, τεράστια επένδυση. Αυτή η επένδυση λοιπόν θέλει και να τη στηρίξεις επί της ουσίας με προσλήψεις, με σχολικά κτίρια, αξιοπρεπή σχολικά κτίρια, διότι θα έχουμε καύσωνα και τον Σεπτέμβρη, κυρία Τζεμιδάκη, και θυμηθείτε το. Θα έχουμε καύσωνα και τον Σεπτέμβρη και να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουν τα σχολεία. Με έλεγχο των σχολείων και με το αυτονόητο γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί να μπορούν να προσφέρουν σε ένα αξιοπρεπές και ποιοτικό δημόσιο σχολείο. Και η αξιοπρέπεια. Και εδώ πέρα έρχεται και το θέμα της αυτοδιοίκησης όμως, κύριε Κορδί. Δηλαδή θα πρέπει οι Δήμοι αυτά όλα που λέτε να τα τρέξουν, να τα κάνουν, να ασχοληθούν, να δούνε τη στατική επάρκεια των κτηρίων, να δούνε τι συμβαίνει, να δουν τι γίνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό γίνεται ή όχι σε κάποιους. Έτσι, μην βάλουμε όλους τους Δήμους ένα τσουβάλι. Δεν είναι ποτέ απόλυτος. Ναι, ναι. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η αντισεισμική έλεγχη στα σχολεία είναι σε επίπεδο πάρα πάρα πολύ χαμηλό. Διότι πλέον οι αντισεισμικοί έλεγχοι γίνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κάντε ένα ερώτημα να δείτε σε τι σημείο είναι η αντισεισμική έλεγχη στην περιφέρεια στην οποία είσαστε. Έτσι. Και θα δείτε πόσο χαμηλά είναι ακόμα η αντισεισμική έλεγχη. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για μια χώρα με τόσους σεισμούς. Κύριε Κορδί, πάμε τώρα και στο θέμα το πολύ σοβαρό, το οποίο ασχοληθήκαμε και εδώ σαν εκπομπή πάρα πολύ, γιατί ακούσαμε τα ερωτήματα, τις τοποθετήσεις των γονέων, το τι γίνεται τελικά με τη συγχωνεύση των τμημάτων. Διότι πραγματικά η κατάσταση είναι ανησυχητική, γιατί δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις οι οποίες να δίνονται. Θα προχωρήσουν, δεν θα προχωρήσουν, τι θα γίνει τελικά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι ανησυχούν. Δεν ξέρουν τι θα γίνει. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το ζήτημα δεν έχει κλείσει ακόμα. Εμείς θα κάνουμε προσπάθεια και τώρα, έτσι ώστε μέχρι να πάνε τα παιδιά στα σχολεία στις 11 Σεπτέμβρη, να αποτρέψουμε όσο μπορούμε περισσότερες συγχωνεύσεις. Οι συγχωνεύσεις, όπως σας είχα πει και στο παρελθόν, είναι μια απόλυτα συνειδητή επιλογή. Απαξίωσης όμως και του εκπαιδευτικού έργου και του δημόσιου σχολείου. Ο στόχος είναι να περιορίσουμε τις ανάγκες σε αναπληρωτές και αναπληρώτριες, να περιορίσουμε τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι αδιανόητο να λες μέσα στο καλοκαίρι ότι το Σεπτέμβρη ένα γυμνάσιο της περιοχής σας, ένα λύκειο, ένα δημοτικό, θα έχει δύο τμήματα, παράδειγμα, ανεξάρτητα από το αν θα αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών. Ουσιαστικά λέγοντας τα παιδιά, πήγαινε στο διπλανό γυμνάσιο, αυτό. Πήγαινε στο διπλανό λύκειο, πήγαινε να κάνεις άλλη ειδικότητα στο ΕΠΑΛ. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Γιατί σας θυμίζω ότι θα γίνουν εγγραφές και το Σεπτέμβρη, σας θυμίζω ότι υπάρχουν παραπεμπόμενοι στα γυμνάσια, άρα ο αριθμός των μαθητών θα αλλάξει. Τι θα πούμε δηλαδή στο σχολείο της γειτονιάς, σε ένα γονιό που θα πάει να γράψει τώρα το παιδί του, ότι κλείσαμε και πηγαίνετε σε άλλο σχολείο το παιδί σας?
Είναι δυνατόν να μην έχει δικαίωμα ο γονιός να πάει το παιδί στο σχολείο της γειτονιάς? Δεν είμαστε ούτε υπερβολικά αισιόδοξοι. Θα δώσουμε τη μάχη όμως να το αποτρέψουμε όσο μπορούμε. Μάλιστα. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τα ολιγομελή τμήματα στις ειδικότητες και το Νεπάλ. Και έχουν κλείσει και τμήματα και σχολεία γι' αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και εδώ στην περιφέρειά μας, κύριε Κορδί. Εντάξει, αυτό τώρα είναι μεγάλο ζήτημα το οποίο ανοίγουμε και δεν ξέρω αν μπορούμε σε αυτό το λίγο χρόνο τον οποίο έχουμε να το συζητήσουμε. Διότι όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το θέμα και εκεί θα πρέπει φυσικά να δώσει και έφαση. Υπάρχει και το Υπουργείο Οικογένειας. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μην έχουμε φυσικά αυτές τις τραγικές ειδήσεις όσον αφορά το δημογραφικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Την καλησπέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία να έχετε. Και εγώ εύχομαι καλή χρονιά που ανοίγει τη Δευτέρα για τους εκπαιδευτικούς μας και καλή χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της 11 Σεπτέμβρη. Να έχουμε υγεία και δύναμη. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας, ευχαριστούμε.